We're so excited to be here with Lufano Petrelli. Awesome. He's been performing for us in Boston. You just did a little bit. And ναι. We're going to go out again with those of these many ones that we've seen. Και εγώ είμαι χαρούμενο γιατί δεν βλέπω ότι οι Έλληνε πάντα το εξωτερικό. Δεν έχει πει εδώ στην Βοστόνη ποτέ, έτσι. Όχι, παρόλο που έχω ξανά έρθει μερική, είναι τρίτη φορά. Η Βοστόνη είναι πρώτη φορά. Έχω ακούσει ότι ήταν το όνειρό σου να δει την Αμερική πριν άρχισε. John Greek το άκουσα. Το είχα πει κάποια στιγμή. Γιατί ήθελες να δεις εδώ? Δεν ξέρω, ξέρεις, ακόμα και όταν ήμουν πολύ μικρός, έτσι το είχα σαν κάτι, ξέρεις, ίσως να είναι επειδή είναι και απόσταση, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από την Ελλάδα. Και το είχα, ξέρεις, σαν όνειρο ότι κάποια στιγμή ήθελα να έρθω εκεί. Το πρώτο σου ταξίδι πότε ήταν και γιατί ήρθες? Η πρώτη φορά που ήρθα Αμερική ήταν το 2004, ήμουν μαζί με τη Δέσποινα Μανδύ, στην περιοδία που έκανε εδώ τη Δέσποινα. Εγώ ήμουν πολύ έτσι ρούχι, όπως το λέτε εσείς εδώ. Είχα μόλις τον πρώτο δίσκο. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με την Αμερική. Αμερική, Καναδά. Εννοώ Αμερική, όλο την Ήπειρο. Τι εντύπωση είχε στην Αμερική τότε, αυτή την πρώτη φορά που ήρθε? Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι σου άρεσε πιο πολύ? Κοίτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, οι Έλληνες εδώ πέρα είναι πάρα πολύ θερμοί, είναι πάρα πολύ ζεστοί. Η αγάπη που δείχνουν και η φιλοξενία και όλο αυτό. Ξέρετε, θέλουν να αγκαλιάσουν τον καλλιτέχνη που έρχεται εδώ. Και είναι σίγουρα το καλύτερο συνέστημα που μπορεί να έχει κάποιο που έρχεται από μακριά. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας ρωτήσω, από παιδί τι ήθελες να κάνεις με τη ζωή σου, ούτε πάντα να ασχοληθείς με το τραγούδι? Όχι, καμία σχέση, δεν μου έχει περάσει ποτέ από το καλό. Ναι, πολύ μικρός ήθελα, επειδή έπεσα και με αθλητισμό ασχολούμουν, ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Μπορεί πάλι να έκανα αξίδια δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έρθω στην Αμερική. Τελικά τα πράγματα ξέρεις, δεν είναι όπως τα σχεδιάζουμε στη ζωή. Είναι γραμμένα νομίζω εγώ τα πράγματα και ό,τι να γίνει γίνεται. Τελικά πήγανε ίσως και καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Και να είμαστε εδώ. Σε πότε άρχισε να ασχοληθεί με το τραγούδι? Ξεκίνησα επαγγελματικά το 1998. Οπότε με 10-11 χρόνια. Και πώς πήγες μέσα? Κοίτα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυριών, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Εγώ η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι ήταν από το διαγωνισμό που έκανε παλιά η Ρούλα η Κορμιλά. Το μπράβο, στο Μέγκα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό. Βέβαια. Με πολύ μεγάλη τηλεθέαση και εκπληκτικό σόου. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που είχα τραγουδήσει και ήταν η πρώτη μου επαφή με κόσμο, με τραγούδι. Αυτό βοήθησε. Βρήκα την πρώτη μου δουλειά, η μία δουλειά έφερε την άλλη, τη δεύτερη, την τρίτη. Και μετά το Fame Story. Και εκεί ήταν το σημείο αναφορά, το 2002, συμμετοχή μου στο παιχνίδι. Που από εκεί πέρα τα πράγματα πήγαν κατευθείαν. Που έβαλε 4 δίσκου σε 4 χρόνια. Ναι. Και με τα σύγκλι είμαστε και πολύ παραπάνω. Ναι, πολλή δουλειά. Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε δουλειά. Πάντα θα είσαι πάρα πολύ φυσικό. Κοίτα, ναι, σίγουρα δεν υπάρχει αρκετό χρόνο ελεύθερο γιατί. Είτε με το μαγαζί στην Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε με τις συναυλίες Αμερική, Αυστραλία, πηγαίνουμε που πάει Νότιο Αφρική, όπου υπάρχουν Έλληνες, είμαστε εκεί. Στούντιο πρέπει να παίρνουμε κάποιο καιρό να γράφουμε. Σίγουρα ο χρόνος είναι περιορισμένος. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια τώρα, έχει μεγαλώσει, Ναι, δεύτερο παιδάκι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, το δεύτερο παιδί? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το συνέστημα είναι. Δύο κοριτσάκια, έτσι. Ναι, δύο κοριτσάκια. Άμα δεν το ζήσεις, είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι. Δηλαδή, από πάντα ήθελα οικογένεια, παιδιά. Αλλά τώρα που ήρθε η ώρα, έτσι είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για όλα. Είστε καλά. Την οικογένεια σου, την καριέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μου σε όλη την περιοδία αυτή που κάνουμε τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και τώρα η προσέλευση είναι εκπληκτική. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλο το tour, είναι 9 συναυλίες. Αλλά ο κόσμος είναι παρόν και θέλω να σου ευχαριστήσω. Πιο συχνά όμως. Το κάνουμε σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Ωραία. Για να προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε και Αυστραλία. Τώρα που ανοίξαμε την πόρτα με την Βοστόνη θα ερχόμαστε συχνότερα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω Πετρέλη, everyone. We thank you so much for being with us.